Αυξάνονται καθημερινά τα κρούσματα της γρίπης στην Ελλάδα, αλλά και ο αριθμός των ασθενών οι οποίοι εισάγονται στα νοσοκομεία με επιπλοκές όπως είναι η πνευμονία. Η πληρότητα στις πνευμονολογικές κλινικές των κρατικών νοσοκομείων σε πολλές περιπτώσεις αγγίζει το 100%. Τύπωση τα έναν ή ένα σχετίζεται με περισσότερα σοβαρά περιστατικά λίμωξης από τη γρίπη. Αυτό είναι ένας σημαντικός λόγος για τον οποίο φέτος έχουμε αρκετά σοβαρά περιστατικά στη χώρα μας. Σύμφωνα με την επιδημιολογική έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, η έξαρση της γρίπης εκτός από την Ελλάδα έχει χτυπήσει την Ουγγαρία, την Ιταλία, τη Σουηδία και για δεύτερη εβδομάδα το Λουξεμβούργο. Από τα σοβαρά περιστατικά της γρίπης, το 60% αφορά τον ανδρικό πληθυσμό και ο μέσος όρος ηλικίας είναι τα 51 έτη. Όπως τονίζουν οι επιστήμονες, 6 στους 10, αν και ανήκαν στις ευπαθείς ομάδες, δεν είχαν εμβολιαστεί. Με τις παραμικρές εκδηλώσεις γρίπης αναζητούν ιατρική βοήθεια και ειδική θεραπεία, ώστε να μην φτάσουμε στην κατάσταση να επιδεινωθούν και να μπουν στους μονάδες. Οι ειδικοί τονίζουν πως η λήψη αντιϊκών φαρμάκων θα πρέπει να ξεκινάει μόλις οι ασθενείς εμφανίσουν συμπτώματα γρίπης.